Κατατίθεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο φάκελος από το Υπουργείο Γεωργίας για την κατοχύρωση του χαλουμιού ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Τρεις εμπειρογνώμονες θα προσληφθούν για παροχή βοήθειας στο ανακριτικό έργο για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας για τη διακρύβωση του ενδεχόμενου διάπραξης ποινικών αδικημάτων. Η απόφαση λήφθηκε κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα θέματα των διεθνών συνθήκων και παλαιών πράξεων συζητήθηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση των διαπραγματευτών των δύο πλευρών στο Κυπριακό, Ανδρέα Μαυρογιάννη και Εκουνρέτο Ζερσάη, όπου κατατέθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά έγγραφο για την Ομοσπονδιακή Δημόσια Υπηρεσία και από την τουρκοκυπριακή πλευρά έγγραφο για την Εσωτερική Ασφάλεια και τις Ομοσπονδιακές Αρχές Επιβολής του Νόμου. Την ανάγκη εξέβρεσης επενδυτή που θα βοηθήσει τις κυπριακές αερογραμμές μακροχρόνια εξέφρασε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, Τόνης Αντωνίου, σημειώνοντας ότι υπάρχει ικανοποιητική περίοδος χάριτος μέσα στο 2015 για την εξασφάλισή του. Δεν οδηγείται ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του άρθρου 146 του Συντάγματος και του νομοσχεδίου για τη δημιουργία διοικητικού δικαστηρίου, με καταπλειοψηφία απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών που έκρινε ότι χρήζει περαιτέρω συζήτησης ώστε να υπάρξει κατάληξη για τη σύσταση εφετίου εντός του Διοικητικού Δικαστηρίου. Εξετάζονται 10 φετινοί ποδοσφαιρικοί αγώνες της πρώτης κατηγορίας. Κατά την ποδοσφαιρική περίοδο που ολοκληρώθηκε και συγκεκριμένα μεταξύ Απριλίου 2013 και Μαΐου 2014, η UEFA έστειλε 10 κόκκινους φακέλους στην COP για στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας. Η τελευταία προέβη σε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία διερευνά συνολικά 16 υποθέσεις. Στα πλαίσια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι 3 πρόσωπα είχαν παίξει στοιχήματα που αφορούσαν αυτούς τους ύποπτους αγώνες από παράνομη ιστοσελίδα στοιχημάτων.